Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, Money, η Pink Floyd, επειδή συνέχεια μιλάμε για χρήματα, αλλά και επειδή, ξέρεις, η Pink Floyd με αυτό το άλμπουμ έγιναν πάρα πολύ γνωστοί, πούλησαν πάρα πολλά, έκαναν μια παγκόσμια επιτυχία και νομίζω δεν είμαι όλο το κλίμα για το τι σημαίνει να έχεις χρήμα. Λοιπόν, εδώ εκπομπή ΑΕ στο ΣΑΡΤ, στο ΑΡΤ FM 90,6, ζωντανά μαζί σας, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, έως τις 2.30 είπαμε από σήμερα η εκπομπή μεγαλώνει σε χρόνο, 1 έως 2.30 θα βρίσκεται μαζί σας. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας είτε στο τηλέφωνο 210-94-07000 είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκπομπή@gmail.com και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχετε μαζί μας, τις παρατηρήσεις σας, τις πληροφορίες που έχετε και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, έτσι θέλω να υπενθυμίσω ότι σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου τρεις σημαντικές ημερομηνίες για τη χώρα. Το 1831 δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας από το Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Και δύο τσιράγια τους. Ναι. Έχει σημασία, είναι, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Το 1834 στο Ναύκλιο πάλι έχουμε τη δίκη των δικαστών. Ναι. Έτσι, Τερτσέτης και Πολυζωίδης είναι οι δύο δικαστές που αρνήθηκαν να υπογράψουν τη θανατική καταδίκη του Κολοκοτρώνη. Ναι. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Και το 1989 η Βουλή αποφασίζει για το σκάνδαλο Κοσκοτά την παραπομπή στο νότο το ειδικό δικαστήριο των Ανδρέα Παπανδρέου, ναι. Κουτσόγιώργας, Πέτσος, Ρουμελιώτης, Τσοβόλας. Σήμερα κάποιοι άλλοι αποφασίζουν τα μέτρα που θα τελειώσουν τη χώρα. Να πούμε, καταρχήν, επειδή έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά το τι κάνουμε την εφορία και άλλοι γράφουν έχω πληρώσει την πρώτη δόση να κάνουμε τη δεύτερη και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, σας πληροφορούμε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε, να σας πληροφορήσουμε ότι στις 3 του μηνός, σε 7.30 ώρα το απόγευμα, στις 3 Οκτωβρίου δηλαδή, σε 7.30 ώρα το απόγευμα, θα το λέμε βέβαια και τις υπόλοιπες μέρες, θα κάνουμε μια δημόσια συνάθρηση, συγκέντρωση στο ΚΙΒΕ Περιστερίου. Το ΚΙΒΕ Περιστερίου είναι η Λένορμαν που αμέσως μετά τον Κηφισό, όταν περνάς τον Κηφισό, ερχόμενοι από Αθήνα στη Λένορμαν, μόλις περνάς τον Κηφισό είναι στο αριστερό χέρι. Αμέσως μετά, ένα τεράστιο κτίριο με μεγάλο πάρκινγκ κτλ. Θα αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα της εκπομπής. Βεβαίως, θα το ξαναπούμε και αναλυτικά. Και το χάρτη που ακριβώς. Και μπορείς άνετα να έρθεις από το σταθμό του Αγίου Αντωνίου. Το τέρμα καλύτερο του Αγίου Αντωνίου είναι λίγο πιο κάτω. Να χρησιμοποιήσεις οπότε το μετρό. Ναι, ναι, ναι. Το καλύτερο. 7.30 ώρα. Εκεί θα συζητήσουμε με νομικούς που θα σας εξηγήσουν με ποιο τρόπο αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα. Θα συγκεντρώσουμε στοιχεία ώστε να προχωρήσουμε σε μια ομαδική αγωγή. Mm-hmm. Ενάντια στην λογική των μέτρων, των φοροεισπρακτικών, φοροεπιδρομών και όλα αυτά τα πράγματα, με δυνατότητα νόμιμης αποφυγής πληρωμής όλων αυτών των επιδρομών, επιδρομέων, γιατί εδώ μιλάμε, έχουμε χάσει τα πασχάλια. Mm-hmm. Συν το γεγονός ότι θα ενημερωθούμε, θα συζητήσουμε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, γιατί κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε Παναγόπουλος ή τα κομματικά μαγαζάκια που κάνανε χθες περίπατο. Κάναμε την απεργία μας, ναι, έτσι, και ξανά τα κεφάλια μέσα. Ακριβώς. Εμείς είδαμε εδώ, είπαμε, θα το πάμε μέχρι τέλους με τοπική σύγκρουση. Και επειδή έχω πάρει 4-5 μηνύματα από αστυνομικούς. Ναι. Και έχουν βγει δυνατά, ξέρεις, η αναστολή τους. Άκουγα χθες, άκουγα το Φωτόπουλο, ο οποίος ήταν στην πορεία, ναι, εκεί μπροστά επικεφαλής, δηλαδή θέλω να σου πω στη Γεσέα και τα λοιπά, που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν το μήνυμα ότι είμαστε μαζί όλοι. Δηλαδή, ναι, έστω ότι είμαστε μαζί. Είναι καλό αυτό, δηλαδή θέλω, βεβαίως, να πω ότι υπάρχει πρόοδος μεγάλη. Λοιπόν, ναι, όμως υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Τι? Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Κάποιοι λένε, εντάξει, μην ταυτίζετε, ας πούμε, την αστυνομία με τους αστυνομικούς. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Αλλά όταν σε βλέπουν απέναντι σιδερόφραχτο και να τους χτυπάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κόσμος να το αντιληφθεί αυτό. Έχεις και δικαιολογημένος. Ναι.
το ταυτίζει εκ των πραγμάτων. Δεν γίνεται διαφορά. Δεν θεωρεί ότι είναι κάτι άψυχο η αστυνομία. Εντάξει, όταν σε βλέπει απέναντί του, ας πούμε, και απρόκλητα ρίχνει χημικά. Βλέπαμε από τις 1,5 ώρα, τους βλέπαμε τις δημιουργίες να χωράνε τον οπλισμό. Ναι, άρχισαν να αντίνονται και να. Λοιπόν, λες και είχαν δώσει ραντεβού. Ραντεβού είχαν δώσει. Δικοί τους είναι αυτοί που κάναν την ιστορία, αφού τους είδαμε. Και πού βγαίνανε και πόσο πλυζόντουσαν και πόσο φέρανε τις πέτρες και ποιοι ήταν αυτοί. Αυτό τους ξέρουμε. Δηλαδή, το ξέρεις ότι είχαμε τις περισσότερες προσαγωγές εχθές δηλαδή το πρωί από άτομα που βγαίναν από το μετρό, εκεί έγιναν οι προσαγωγές. Στις 10 η ώρα το πρωί, σε 9 η ώρα το πρωί έγιναν οι προσαγωγές. Είχαμε τις περισσότερες από ποτέ. Σε καμία άλλη πορεία δεν είχαμε τις προσαγωγές. Όχι μόνο, υπήρξε και ένα σοβαρό επεισόδιο από ό,τι με πληροφόρησαν αυτόπτες μάρτυρες, ναι, στην πλατεία Γαρδένια του Ζωγράφου, ανάμεσα σε μαθητές και φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί εκεί και σε αστυνομικούς οι οποίοι δηλαδή, και γίνανε πάνω από 10 προσαγωγές νεαρών, οι οποίοι δεν κάνανε απολύτως τίποτα, χτυπήθηκαν απρόκλητα, ενδεχομένως να πέσαν κάποιες βρισκές. Και λοιπόν, θίξαμε την υπόλοιψη, δηλαδή μην τρελαθούμε. Εντάξει, αφού εντάξει, αυτό είναι το. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αν είσαι εργαζόμενος στα σώματα ασφαλείας σήμερα, καταλαβαίνω ότι είναι ένα τρομακτικό ζήτημα. Ένα τρομακτικό ζήτημα. Δεν είναι ένας απλός εργαζόμενος αυτός. Έτσι. Και πρέπει να έχει τρομακτικά διλήμματα. Ηθικά, εθνικά διλήμματα. Εγώ τους παρατηρούσα εχθές. Είχα κατέβει επίτηδες κάτω από την πλατεία Συντάγματος, Μητροπόλεως και τέτοια, πριν βάλουν τις στολές τους. Και έβλεπα αυτά τα παιδιά. Και πραγματικά το αντιλαμβάνεσαι σε πολλά πρόσωπα. Λοιπόν, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά θα πρέπει και εσείς να συνειδητοποιήσετε το εξής. Ήρθε η ώρα για το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα δεν είναι μόνο το θέμα του ειδικού μισθολογίου ή του ξεφτυλίσματος που σε κάνει, γιατί σε ξεφτυλίζει όταν σε κατεβάζει τα 600-700 ευρώ. Ναι. Σε ξεφτυλίζει. Και αυτό το κάνει σε όλους τους εργαζόμενους. Ναι. Αλλά όταν εσύ έχεις επιφωτιστεί για ένα ρόλο παραπάνω, είναι μεγάλο το δεωτό ζήτημα. Θα πω ένα πολύ δεν λέω ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Θα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν το κάνω για να πω σε όλους τους αστυνομικούς που τέλος πάντων μου στείλαν τα μηνύματα ή επικοινώνησαν μαζί μου για να τους πω αυτό πρέπει να κάνετε. Όχι. Εγώ λέω απλά ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ναι. Χθες μέσα στο μπλοκ του ΕΠΑΜ που ήταν αρκετά μεγάλο και με αρκετό κόσμο της κοινωνίας. Το δικό μας blog δεν είναι κομματικό με την έννοια αυτή, ότι είναι κοινωνία. Να σου πω ότι ήμουν στην πλατεία Συντάγματος όταν πέρασε το blog του ΕΠΑΜΕ πάνω, ναι, όπως διέσχιζε για να πάει, ναι, μπροστά στη Βουλή, και ακούω ανθρώπους στην πλατεία Συντάγματος. Α, είναι το ΕΠΑΜ, είναι ο Καζάκης, αυτοί είναι οργανωμένοι. Λοιπόν, και είχε μέσα, το ξέρω γιατί εντάξει, μου μιλήσαμε και όλα αυτά, είχε αρκετούς αστυνομικούς. Όχι αυτούς τους φυτευτούς. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μαζί μας διαδηλώνουν. Να... Λοιπόν, ορισμένοι από αυτούς με την ταυτότητα αναχείρας, ναι, το σηματάκι του ΕΠΑΜ, παρά το γεγονός δεν ανήκουν στο ΕΠΑΜ οργανωμένα, με την έννοια ότι υπάρχει ένα θέμα σύμβαστο. Έτσι. Αλλά με το σηματάκι του ΕΠΑΜ πήγαιναν και με την προκήρυξη του ΕΠΑΜ στις δημιουργίες. Εκεί, γιατί ήταν και ορισμένοι από αυτού ήταν και βαθμοφόροι. Ήταν διπλό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, με δική του δεν τον έστειλε κανένα. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, συγγνώμη, και του λέει αυτό το πράγμα. Είναι πατριωτικό το καθήκον σου, φίλε. Όταν φόρεσε τη στολή, ορκίστηκε. Και ορκίστηκε όχι στον πολιτικό σου προϊστάμενο. Ορκίστηκε απέναντι σε αυτό το λαό που σήμερα διαδηλώνει, που σήμερα σπαράσεται. Και έκανε αυτή την επιλογή αυτός ο άνθρωπος, γνωρίζοντας ότι μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, ξέρεις. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα. Πολύ σημαντικό και συγκινητικό ότι ένας αστυνομικός και άλλοι αστυνομικοί έκαναν δουλειά, επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και βεβαίως οφείλω να πω και επίσης και τη Δευτέρα που κάναμε αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Τράπεζα της Ελλάδας. Και να πω και κάτι άλλο. Μην παραμυθιάζεται το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ. Δεν έγινε η ιστορία. Αυτό που εμείς επιδιώξαμε ήταν να μην τους δοθεί επίσημη πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση και από το κοινοβούλιο. Αυτό αποτράπηκε. Ήταν μια συμμορία κλεισμένη πίσω από κλεισμένες πόρτες. Δεν επιτρέπανε ούτε στενογράφους να είναι μέσα, ούτε γραμματείακοι, ούτε γραμματείς να είναι μέσα. Τόσο πανικόβλητη ήταν. Κλειστήκαν μέσα σε μια αίθουσα και συζητούσαν πώς θα επαναφέρουν το ζήτημα
αποκτήσεως που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Γιατί έχω, μιλάω με Θράκη, έτσι, και επίσημα με κανάλια κτλ. Το κλίμα στη Θράκη έχει ανατραπεί ριζικά μετά από την ήττα που υπέστησαν αυτή τη Δευτέρα. Λοιπόν, αυτό είναι αλλά έχει ενδιαφέρον να δεις στις δημιουργίες που ήταν εκεί για τη διατήρηση τάξη, τέλος πάντων, πώς λέγονται, τέλος πάντων, που είναι η μπλε, βέβαια, δεν είναι η θεοπράσινη. Λοιπόν, ήταν η μπλε. Είχε ενδιαφέρον ότι μερικές φορές τους έπιανε το μάτι μας, ας πούμε, έπιανε το μάτι μας τους αστυνομικούς, που ήταν 20χρονα παιδιά, δηλαδή. Βέβαια, γι' αυτό σου λέω, 20χρονα παιδιά, λοιπόν, να τραγουδάνε μαζί μας τα συνθήματα. Τώρα ένα 22χρονο παιδί, 23χρονο. Βεβαίως από μέσω τηλεπά τους έβλεπες όμως, και ειδικά δύο συνθήματα, θα τα πω στον αέρα, ναι, γιατί αυτά κάνανε θράψη. Ειδικά στους αστυνομικούς, δηλαδή έβλεπες τη χαρά. Α, έβλεπες ότι εκεί αντιδρούσαν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, ναι, το πρώτο, Προδότη Χατζηδάκη θα πουλήσει στη Θράκη. Ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο, λαός, στρατός, αστυνομία, όλοι μαζί στη μάχη για τη δημοκρατία. Mm. Αυτό το πράγμα που ήταν αυτό με τα συνθήματα, το οποίο βγήκε από τον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη, ναι, στιγμή. Λοιπόν, έβλεπες, τα λέγανε μαζί μας. Δηλαδή, με ένα... Εντάξει, το βλέπεις στη ματιά τους. Είναι αυτό που λέει, ας πούμε, θέλει τέτοια να... Και δεν μπορεί να, ναι, ναι, λοιπόν, χαράτησε την αυθήνη. Ακριβώς. Δηλαδή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ακούστε να δείτε, είναι σίγουρο, όχι είναι σίγουρο, έχει έρθει η στιγμή που οφείλεις να πάρεις θέση. Όχι για ένα κομματικό πολιτικό ζήτημα, αλλά για ένα πρωτίστως εθνικό ζήτημα. Θα αφήσεις τη χώρα να πουληθεί και ο λαός να καταστραφεί ολοκληρωτικά, ή θα πάρει θέση μαζί του? Αν πάρει θέση μαζί του, δεν μπορεί να την πάρει όπως την παίρνει ο κ. Φωτόπουλος. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα με τον κ. Φωτόπουλο. Και με τους συνδικαλιστές. Η θέση τους δεν είναι να μου έρχονται και να μου λένε ότι εγώ είμαι μαζί σου. Δεν θα το πω στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω. Εγώ αυτό που θέλω. Δεν κάνει μια υπέρβαση εκείνη τη στιγμή. Όχι, δεν κάνει καμία υπέρβαση. Γιατί δεν του κοστίζει τίποτα να το πει. Δεν του κοστίζει απολύτως τίποτα να το πει. Αυτό που εγώ θέλω να δω, ναι, είναι πώς με προστατεύει το σώμα. Με καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Στην πράξη. Και εγώ αυτό το πράγμα που θέλω να δω είναι αυτό. Αυτός έχει οπλισμό. Οπλισμό, ναι, δεν εννοώ τον πιστόλι του. Όχι, εννοώ, έχει κράνος. Όλα αυτά. Πώς το λένε, αυτό το πράγμα που φοράνε τη μάσκα. Έχει ασπίδα. Λοιπόν, εγώ θέλω με αυτό τον οπλισμό να με προστατεύσει. Ακόμη και αν χρειαστεί να με προστατεύσει ακόμα απέναντι σε συνάδελφούς του ή πώς το λένε, τύπης συνάδελφοί του, γιατί ορισμένοι δεν πρέπει να φοράνε mm-hmm. στολή και θνώσιμο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μπορούν να το ετοιμάζουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπορεί να προετοιμάζεται, να είναι το επόμενο βήμα αυτό. Λοιπόν, γιατί? Ξέρετε. Γιατί πολύ απλά διεκδικούμε τη χώρα μας. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό... Έτσι, έχουμε τελειώσει. Εγώ πάντως από αυτά που λες και από άλλες κινήσεις πιστεύω ότι ίσως δεν είναι πολύ μακριά αυτό. Δεν ξέρω, απλά σχολιάζω τα μηνύματα. Ναι, τα μηνύματα που λέω... βεβαίως ήταν πολύ θετικά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν, είναι, ναι, δεν το συζητάμε, ειδικά για την εκπομπή και όλα αυτά. Προς Θεού, και ξέρουμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι. Αλλά προσέξτε να δείτε. Για να αλλάξεις ένα περιβάλλον, ναι, το οποίο πραγματικά είναι πολύ ασφιχτικό για έναν άνθρωπο με δημοκρατικά ή εθνικά αισθήματα, πατριωτικά αισθήματα, ειδικά σήμερα, πρέπει να πάρεις και τα ρίσκα σου. Δεν ξέρω πια, εγώ δεν θέλω να δώσω, έτσι πρέπει να το κάνεις. Ναι, εντάξει, λοιπόν, απλά βάζεις ένα προβληματισμό, αλλά, το οποίο πρέπει να... Όταν ο άλλος σκύβει το κεφάλι, mm-hmm. έτσι, τον εμπνέεις με τη δική σου στάση, σηκώντας εσύ το ανάστημά σου όρθιο, ακόμη και αν με τον κίνδυνο να σε κλαδέψουν. Έτσι εγώ το γλάστο το ξέρω, το καταλαβαίνω. Δεν λέω τώρα, σωγή καλά πήγαινε κόψε το λαιμό σου. Όχι, προς Θεού. Είμαστε χιλιάδες. Δεν είναι μόνοι τους οι άνθρωποι αυτοί που δίνουν τον αγώνα και εκεί μέσα. Αισθάνονται όμως, όχι μόνοι, ξέρεις τι, το είδα και στη χθεσινή κινητοποίηση και νομίζω ότι το έχεις λάβει και εσύ αυτό, το έχεις καταλάβει. Ο κόσμος σου λέει, εντάξει, κάναμε μια μέρα απεργία, χάσαμε και ένα μεροκάματο σε δύσκολες εποχές, κατέβηκαμε, κάναμε και μια πορεία, φάγαμε λίγα χημικά, δεν ήταν πολλά, εντάξει, και πήγαμε σπίτια μας. Δεν έχει νόημα ξέρω, πια, ναι, αυτή αυτού του είδους λέει κινητοποίηση. Αυτό είναι σίγουρο. Παντού είναι. Δίνεις άλοθη σε συνδικαλιστικές ηγεσίες. Ναι, για να μας το πούνε, εμείς το καθήκον μας το κάναμε. Ας πούμε. Από εκεί και πέρα πηγαίνετε, φάτε τα μέτρα στη μούρη. Ναι. Μείνετε με το ευρώ. Βυθίζεις ακόμα περισσότερο σε απογοήτευση στον κόσμο.
ότι και να κάνω απεργία και να κατέβω στον δρόμο δεν γίνεται τίποτα. Ακριβώς. Και όλο αυτό το σύστημα βοηθάς. Βεβαίως. Άρα, όπως το έχουμε πει πολλές φορές και το ξαναπούμε, και ήδη λανσάρεται. Δεν είναι αυτές οι δράσεις που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα πια. Και είναι ξεπερασμένα. Και ήδη λανσάρεται. Σαν τον καπιταλισμό και ο κομμουνισμό ένα πράγμα. Ναι. Είναι ξεπερασμένα, βρε παιδιά, από τη ζωή. Είναι ξεπερασμένα πια. Και ήδη λανσάρεται. Αλλού πρέπει να πάμε. Ήδη λανσάρεται η προεκλογία. Αρχίζει τώρα το συστηματικό. Εντάξει, και θα γίνουν εκλογές και τώρα σε μια εβδομάδα θα γίνουν εκλογές, σε δύο εβδομάδες θα γίνουν. Αρχίσαμε ότι πρόορες εκλογές. Ναι, ποιος είναι ο στόχος? Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι πήγαινε στον καναπέ σου, κάνε ζάπινγκ στην τηλεόραση και περίμενε η ώρα να ψηφίσει τον Τσιπράκο ή οποιοδήποτε Τσιπράκο σου λύσει το πρόβλημα. Που θα σου λύσει το πρόβλημα που οι οποίοι δεν έχουν το θάρρος αυτή τη στιγμή να απειλήσουν το πολιτικό σύστημα με βαθύτατη κρίση. Δηλαδή, προσέξτε, αν. Να σου το πω έτσι αλλιώς, αν ήμασταν εμείς μέσα εκεί, σε αυτό το φέρνει ο διάλογος, το ποδάρι του λέω έτσι, αυτό το πράγμα, θα είχαμε δηλώσει από την αρχή ότι έτσι και περάσουν αυτά, εμείς φύγαμε αντίο σας, είμαστε στον κόσμο κάτω. Ναι. Πάμε για ανατροπή. Γι' αυτό για μας η δημοκρατική λύση από το σημερινό αδιέξοδο είναι μόνο οι εκλογές για συντακτική εθνοσυνέλευση. Ναι. Καμία άλλη λύση δεν υπάρχει υπέρ του λαού. Το είδαμε το φιάσκο το καλοκαίρι. Έτσι. Και, και επειδή το υπάρχει. Καταλάβαμε. Και... Νομίζω ότι το κατάλαβε και ο κόσμος. Σωστό. Ότι αυτό ήταν ένα υπάρχει φιάσκο. Και μας έχουν στείλει και ένα μήνυμα που λέμε, ξέρω εγώ, να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί οι νεότεροι τουλάχιστον δεν ξέρουν τι σημαίνει συντακτική εθνοσυνέλευση, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Σωστό. Ναι, σωστό θα αυτό. Κάνουμε. Θα κάνουμε νομίζω μια εκπομπή αναλυτικά. Να το αναλύσουμε. Ναι, να μην το ξεχάσουμε στην επόμενη ίσως εβδομάδα, κάποια στιγμή να το κάνουμε, να το αναλύσουμε. Διότι πραγματικά υπάρχουν και νεότεροι και παλαιότεροι βέβαια, εντάξει, που μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Θα πάρουμε μια... Μόνο πριν πάμε να πούμε για τη δήλωση. Βέβαια, μην το ξεχάσουμε του... αυτό, γιατί είναι πολύ γιατί σημαντικό. Είναι σημαντικό, θα σας πω για πολλές πλευρές. Ναι. Είναι ο πρόεδρος της Τσεχίας, ο Βάκλαβ Κλάους, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο αρχηγείο της Bloomberg στη Νέα Υόρκη. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε την Τσεχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Δεν είναι οποιοδήποτε. Ο άνθρωπος αυτός βαρύνεται με βαρύτατα εγκλήματα κατά τη γνώμη μου εναντίον του τσεχικού λαού, γιατί είναι αυτός που διέσπασε την παλιά Τσεχοσλοβακία και έγιναν δύο κράτη και άλλα πράγματα. Ήταν εξόχως υπέρ, δηλαδή ήταν ένας ιστερικά με ιστερικό τρόπο παδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, και οδήγησε τη χώρα του στο χαμό. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει. Λέει ότι ξαναμπαίνει θέμα πλέον και ειδικά για την Ελλάδα. Λέει το εξής: η Ελλάδα είναι ένα θύμα της νομισματικής ένωσης. Θα ήταν πολύ καλύτερα για αυτήν εάν ξεφορτωνόταν ή αν έφευγε από το Ζουλομανδία. Είπε ο κύριος αυτός. Ναι. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη νίκη για αυτήν. Ναι. Προφανώς δεν φοβάται για κάλτσες, παντελόνια, πώς θα φάμε και... Μάλλον αυτός κάτι ξέρει καλύτερα από εμάς. Για να το λέει. Ναι. Ναι. Εντάξει, από ό,τι βλέπεις όμως ο εκβιασμός συνεχίζει και περνάει. Γιατί εγώ από το πρωί ακούω συνέχως ότι πόσο επώδυνα θα είναι τα μέτρα που αναγκάζεται να πάρει η κυβέρνηση, αλλιώς θα πρέπει να φύγει από την Ευρωζώνη. Και έχει προδικάσει και όλα στη συνέντευξή του ότι θα καταρρεύσει ολόκληρο το οικοδόμημα. Θα καταρρεύσει το οικοδόμημα, συμφωνείτε. Ναι, το θέμα είναι ότι νομίζω... αυτό νομίζω ότι οι περισσότεροι λαοί. Που έχουμε αναφέρει εδώ πέρα οικονομικές, προς τα εκεί πάντα. Ναι. Οι περισσότεροι λαοί άλλως το αντιλαμβάνονται, γι' αυτό εξεγείρονται. Έτσι. Βλέπουμε στην Ισπανία αυτή την εποχή τι γίνεται, είναι στην Πορτογαλία. Θα το επαναλάβω ότι οι όμορφοι απόϊχοι του Απρίλιο του 1974 γεμίζουν, πώς να το πούμε έτσι, με ξαναφέρνουν έτσι εικόνες, μυρωδιές από την Επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία σήμερα. Στρατιωτικές μονάδες έχουν κηρύξει το έδαφος στα στρατόπεδά τους καταφύγιο για τους για τον πορτογαλικό δοκιμαζόμενο λαό. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πήρε όλα τα μέτρα πίσω. Όλα τα μέτρα πίσω. Στρατιωτικές μονάδες ανακήρυξαν τα στρατόπεδά τους σε
χώρους της ελεύθερης Πορτογαλίας. Ναι. Υπάρχει μονάδα, η οποία βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, είναι η μονάδα που έκανε την έφοδο στο προεδρικό μέγαρο του Σαλαζάρ το 1974, η μονάδα αλεξιοδιστών, οι αλεξιοδιστές, οι οποίοι ανακοίνωσαν, πλέον έβγαλαν ένα ψήφισμα και λέει ότι εδώ και τώρα η ελεύθερη Πορτογαλία αποκτά την κυριαρχία της, φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Εδώ μιλάμε για στρατιωτική μονάδα, δεν μιλάμε τώρα για το τάδε πολιτικό κόμμα ή κίνηση. Γι' αυτό άλλωστε να περιμένετε το επόμενο χρονικό διάστημα να μην μαθαίνετε και πολλά για την Πορτογαλία, γιατί μάλλον η Πορτογαλία βαδίζει στο δρόμο της κοινωνικής εξέγερσης. Δεν ξέρω αν θα βγει, δεν το μπορεί να το ξέρεις. Αλλά τελικά εκεί τα 900 χρόνια ιστορίας που λένε οι ίδιοι βαραίνουν πολύ περισσότερο στις πλάτες τους από ό,τι βαραίνουν σε άλλους λαούς, σαν το δικό μας για παράδειγμα. Αλλά εγώ και εγώ πιστεύω ότι πολύ γρήγορα ο δικός μας θα πάρει το κεφάλι. Μάλιστα. Θα πάρει κεφάλι. Για να το δούμε, μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Σε αυτή την ευγενική άμυλα των λαών. Να υπάρξει. Το ποιος θα ξεμπερδέψει πρώτος με την. Η εξέλιξη. Ναι. Να πάρουμε και εμείς συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί πρέπει να πούμε τις ειδήσεις. Και η εκπομπή ΑΕ σε πολύ λίγο ξανά μαζί σας.